Πώς είναι για εσάς η ευτυχία, πώς τη βλέπετε εσείς την ευτυχία, τι σημαίνει για εσάς? Να πραγματοσυμβώσουμε ένα πράγματα, όπως είναι η ασφάλεια, η επιβίωση και η αυτοπραγμάτωση των στόχων που έχουμε βάλει στη ζωή μας. Κάτι σαν πληρότητα δηλαδή. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε την ευτυχία σαν κάτι συνδυασμένο σε σχέση με την αγάπη. Οπότε για εσάς είναι εφικτό αυτό. Ναι. Και για εσάς είναι εφικτό γιατί θεωρείτε ότι αφού θα έχω την πληρότητα, θα έχω και την ευτυχία. Ωραία. Και αφού θα την έχετε την πληρότητα, η ευτυχία θα είναι κάτι σχετικά μόνιμο. Θα είναι κατάσταση, δεν θα είναι μια στιγμή. Όχι. Πολύ ωραία. Όπως ανεβαίνει η θερμοκρασία, βέβαια. Υπάρχουν στάδια, δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο. Όχι στάδια, δηλαδή εντάξει, δεν μπορεί να είσαι εκδεδομένο σε ευτυχία. Θα παίζεται ένα παιχνίδι, ας πούμε. Okay. Αλλά με αυτή την προδιαγραφή. Πολύ ωραία. Πολλές χαρούμενες στιγμές. Οπότε πολλαπλασιάζουμε τις στιγμές της ευτυχίας για να είμαστε ευτυχισμένοι. Οκ. Okay. Κάποιο άλλο? Νομίζω ότι είναι η κάθε στιγμή που νιώθεις σε ισορροπία. Αν καταφέρεις να νιώθεις ισορροπία, κάθε στιγμή θα σε ευτυχισμένοι. Κάποιοι από εμάς το λέμε και αρμονία αυτό. Πάνω σε αυτήν την έννοια περισσότερο θα δουλέψουμε σήμερα. Θα δουλέψουμε λιγάκι, παρακαλώ. Έχουμε και άλλες απόψεις. Και εγώ νόμιζα ότι θα μου έκανε καλό γύρισμα. Δυστυχώς το διέκοψα. Διαρκής πρόοδος. Αυτό είναι ευτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να είναι και διαρκής ακομαχητός. αλλά αυτό, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι προσωπικό. Είναι δεν θεωρεί, έτσι όπως το είπε, εγώ από ό,τι κατάλαβα, το όνομά σου. Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος δεν θεωρεί ότι αυτό ισχύει για όλους, αλλά εκείνος όταν θα έχει τη διαρκή πρόοδο, όπως και Κέτη το ίδιο, όταν θα έχει την αγάπη για τον εαυτό της, θα αποκαλέσει ευτυχία στον εαυτό της. Την πληρότητα έτσι όπως την άκουσα από το δικό σας το στόμα είναι κάτι πιο γενικό. Που πληρότητα θα νιώσει ο Κωνσταντίνος για να νιώσει αυτή την αγάπη. Σκύφτρα με το δικό σας ορολόγιο. Γενικά, όταν θέλουν να λέει πολλές στιγμές, αλλά οι στιγμές ευτυχίες για να στηριχτούν και να υπάρξουν. Ακριβώς. Εγώ με τον Άγγελο διαφωνώ. Έχουμε κάνει συζητήσεις επί αυτού του θέματος. Δηλαδή είναι συνεχιζόμενη αυτή η διαφωνία. Παρ' όλα αυτά, εμένει στη διαφωνία. Απλώς είναι γραφό. Είναι το πώς εγώ είμαι ευτυχισμένο. Εκτός και αν το αρέσει το. Στιγμές είναι. Τι είναι καλό. Αφού έκανε και τέτοιο. Έλενα. Εντάξει, μπορεί λίγο να συνδέεται με αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ωστόσο εγώ προσωπικά έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι την ευτυχία, είναι όταν κάνω έναν αναστοχασμό για το τι έχω πετύχει έως τώρα. Πολύ ωραίο. Θα θεωρήσετε τυχό. Ναι. Η πρόοδος, αλλά το συγκρίνω λιγάκι με το τι κατάφερα, το κάνω λίγο στοχοθετημένο, δηλαδή κάθε χρόνο τι πετυχαίνω. Να. Και εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποιώ ότι και αυτό τα επέτυχα και αυτό κάνω τα τσεκαρίσματά μου, νιώθω ευτυχισμένη. Οπότε εσύ έχεις έναν δρόμο. Τον οποίο τον διανύεις, ούτως ώστε όταν κάνεις στάσεις σε αυτόν τον δρόμο να είσαι ευτυχισμένη. Οκ. Mm-hmm. Okay.